Καλησπέριζω και τον κύριο Μανώλη Χριστοδουλάκη, τον βουλευτή πλέον του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής στην Ανατολική Αττική. Κύριε Χριστοδουλάκη, καλησπέρα, συγχαρητήρια και σε εσάς. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, κύριε Μανώλη. Λοιπόν, κύριε Χριστοδουλάκη, θα ξεκινήσω με εσάς, αφού έτσι έχουμε ανοίξει τα της κεντροαριστεράς κτλ. Σήμερα, αν κατάλαβα καλά, ο πρόεδρός σας, εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, είπε πολύ πολύ λιγότερα και σε πολύ πιο χαμηλούς τόνους για τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη σας, απόρρια ενός προβληματισμού, ότι αν πάτε στις δεύτερες εκλογές με τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει για το πώς θέλει τη χώρα και εσείς να συγκρούεστε καθημερινά με το ΣΥΡΙΖΑ, θα είστε και οι δυο σας οι καλύτεροι χορηγοί του κύριου Μητσοτάκη? Για να το θέσω λίγο διαφορετικά, κύριε Αντώνη, είναι μια επακριβής διατύπωση της πολιτικής μας στοχοθεσίας. Mm-hmm. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι πρώτα απ' όλα το ΠΑΣΟΚ είχε μια αύξηση των ποσοστών του περίπου κατά 50%. Αυτό δείχνει ότι όντως αναπτύχθηκε μια δυναμική και ότι τουλάχιστον η στρατηγική μας δεν αποδοκιμάστηκε. Αυτό μας δίνει ένα χώρο, μια προοπτική και σιγά σιγά διαμορφώνει και κάποιους νέους δεσμούς και με μια κοινωνική βάση που μέχρι πρότινος δεν την είχαμε. Αυτό είναι το ένα. Και είμαστε ευχαριστημένοι από αυτό. Δεν είναι ο τελικός στόχος, είναι ένα βήμα προς τον τελικό στόχο. Έρχομαι στο δεύτερο, ναι, που απαντάει σε μεγάλο βαθμό και στο ερώτημά σας. Το δεύτερο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία πήρε 40%. Μια Νέα Δημοκρατία με την οποία εμείς εξακολουθούμε, όπως είχαμε και μέχρι το Σάββατο το βράδυ, αυτό δεν άλλαξε από την Κυριακή το βράδυ και μετά, να έχουμε σοβαρές πολιτικές διαφοροποιήσεις ως προς το μείγμα της πολιτικής που εφάρμοσε. Κωδικοποιημένα, που αφορά την υψηλή έμεση φορολογία, αφορά τη διαχείριση του δημόσιου εθνικού συστήματος υγείας, τη συντάξη και τη μη κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, τις εργασιακές σχέσεις, το θέμα της διαχείρισης ιδιωτικού χρέους και την υποστασία της πρώτης κατοικίας, mm-hmm, και μια σειρά από ζητήματα τα οποία εμείς είχαμε ορθώσει όχι μόνο την κριτική μας, αλλά και τη δική μας πολιτική αντιπρόταση. Δεν είναι καλό το ότι αυτές οι πολιτικές την χάνουν ανοχής. Η ερμηνεία αυτής της ανοχής για μένα, για να έρθω στο επόμενο, είναι ότι δυστυχώς το μέτρο σύγκρισης των πολιτών έναντι του κύριου Μητσοτάκη ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, που δυστυχώς κατά την προσωπική μου άποψη και με μεγάλη μετριοπάθεια και κεφαλαιότητα και με ψυχραιμία, φαίνεται πως δεν κατάφερε να αρθρώσει μια σοβαρή, ρεαλιστική, προοδευτική αντιπρόταση διακυβέρνησης, mm-hmm, για να έρθει και στον δικό μας στόχο. Ο δικός μας στόχος είναι ο προοδευτικός κόσμος να βρει στο ΠΑΣΟΚ μια ισχυρή, ουσιαστική πολιτική έκφραση με όρους προοπτικής έναντι των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας, που εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορούν να δώσουν λύσεις. Κύριε Χριστοδουλάκη, επειδή είδα τους πανηγυρισμούς και το βράδυ της Κυριακής στη Χαριλάου Τρικούπη έξω από τα γραφεία σας και το κλίμα το οποίο εκπέμπουν όλες αυτές τις μέρες από προχτές τα περισσότερα από τα στελέχη του κομματός σας, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μήπως τελικά πανηγυρίζεται περισσότερο για την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ παρά για το ποσοστό σας? Γιατί το λέω αυτό? Ακόμα δεν φτάσατε, ας πούμε, το 13% που πήρε το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου το 2012. Η ιδέα αύξησης των ποσοστών σας είναι περίπου 3,5 ποσοστιαίες μονάδες. Αν δει κανείς την εικόνα της Κυριακής της περασμένης, είναι λες και γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση. Εντάξει, καταρχάς η ενίσχυσή μας είναι περίπου μια μισή φορά από το προηγούμενο ποσοστό, δηλαδή περίπου 50% από αυτό που είχαμε, mm-hmm, είναι σημαντικό σχέση με τον προηγούμενο συσχετισμό. Η προσωπική μου άποψη, φυσικά, νομίζω και όλων μας όμως, είναι ότι δεν είναι αυτός ο τελικός στόχος, αλλά είναι ένα ακόμα σημαντικό βήμα. Mm-hmm. Ειδικά με το φέρουμε σε διαστολή, κύριε Μελγόνη, πρώτον με τα δημοσκοπικά στοιχεία, τα οποία, αν θυμάστε, ειδικά προς το τέλος της προεκλογικής περίοδου, μάλλον, δείχναν ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν σε μονοψήφιο ποσοστό, το οποίο, ναι, φυσικά και διαψεύστηκε, και σε μια συντεταγμένη, αν θέλετε, κατ' εμέ, προσπάθεια για μόρφωση ενός κλίματος μιας τεχνητής πόλωσης που επιχειρούσε τη δική μας συμπίεση, υπό πλασματικά διλήμματα δίθεν κυβερνησιμότητας για το ποιος από τους δύο εκπροσωπεί το μη χείρον βέλτιστον. Όλα αυτά δημιούργησαν ένα κλίμα δύσκολο, συνθήκες δύσκολες, και παρόλα αυτά φάνηκε ότι το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο κράτησε και άντεξε, αλλά και ενίσχυε τους ισχυρισμούς του. Αλλά, ποιο είναι το σημαντικό για μένα, αυτό τελείωσε την Κυριακή. Έχουμε πλέον ένα διαφορετικό πολιτικό σκηνικό. Εμείς δεν επιχαίρουμε για την ΙΠΕ, για την νίκη, οποιοδήποτε άλλο. Εμείς όμως βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ανάγκη. Μια ανάγκη σε έναν κόσμο με προβλήματα, με απογοήτευση, που είχε μέσα του θυμό και αγανάκτηση, και τη βλέπαμε και τη βλέπουμε ακόμα παντού όπου βρισκόμαστε, να υπάρξει μια συντεταγμένη, ισχυρή έκφρασή του με προοδευτικά χαρακτηριστικά.
Το αποτέλεσμα για μένα δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να το κάνει αυτό απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Θέλουμε να το κάνουμε εμείς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και κάνουμε ένα μεγάλο κάλεσμα σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες. Θα λέω, όχι αντιπαραθετικά, είμαι όρους όξυνσης και πόλωσης, δεν είναι οι συνθήκες τέτοιες. Mm-hmm. Αλλά με όρους πολιτικούς και προγραμματικούς να έχουμε τη δύναμη και να λειτουργήσουμε ως ανάγχωμα και όπου μπορούμε να διεκδικήσουμε καλύτερες λύσεις για αυτούς που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Στη βάση φυσικά ενός συγκεκριμένου πολιτικού σκεπτικού που το αναλύσαμε και πριν από τις εκλογές και φυσικά εξακολουθεί να υφίσταται. Κύριε Χριστοδουλάκη, επειδή μιλάμε για το κατά πόσον, βλέπετε ότι έχει αρχίσει σιγά σιγά να καταγράφεται και σε διάφορες αναλύσεις, κατά πόσον είναι δεδομένη ή όχι η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία με τον νόμο της ενισχυμένης αναλογικής που ψήφισε, θέλω να σας ρωτήσω αν έχουμε όντως 7-κομματική βουλή και αν τέλος πάντων οι πολίτες κουρέψουν λίγο τη δυναμική, αυτό το θρίαμβο Μητσοτάκη, μην κρύβουμε τώρα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, και τεθεί θέμα εξέβρεσης κυβερνητικής λύσης. Τι θα κάνετε ως ΠΑΣΟΚ? Κύριε Μελγιώνα, μου επιτρέπετε πολύ απλά ένα σχόλιο πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας. Θεωρώ το παράδειγμα του 89 ατυχές. Καταρχάς γιατί ήταν η πρόγονη του δικού του πολιτικού χώρου που συνεργάστηκαν εδώ κυβερνητικά με τη Νέα Δημοκρατία για να βάλουν τον Ανδρέα Παπανδρέου στην φυλακή. Και φυσικά αυτό δεν αντιλαμβάνομαι πώς συσχετίζεται με τη δική μας στάση σήμερα. Εμείς μέχρι την Παρασκευή το βράδυ, για να το πω και συγκεκριμένα, που επιτρεπόταν και η δημόσια παρουσία μας, ήμασταν αυτοί που ασκούσαν πάρα πολύ σκληρή κριτική στη Νέα Δημοκρατία, φυσικά με τη δική μας αντιπρόταση διακυβέρνησης, και ζητούσαμε τη δύναμη από τον ελληνικό λαό να αλλάξουμε το δικό της μείγμα πολιτικής. Και συγκυβέρνηση, κύριε Σαντουλάκη. Και συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία χωρίς το Μητσοτάκη. Το δικό τους μείγμα πολιτικής. Και λέγαμε συμπληρωματικά και το εξής, ότι θεωρούμε ότι πρόσωπα που ταυτίστηκαν με προβληματικές πολιτικές επιλογές, όπως ήταν και ο κύριος Μητσοτάκης αλλά και ο κύριος Τσίπρας, για μας δεν έπρεπε να είναι μέρος της επόμενης διακυβέρνησης. Τώρα, για το λέω αυτό για να είμαι καθαρός στη στρατηγική που είχαμε μέχρι τώρα, που δεν έχει καμία σχέση, κατ' εμέ τουλάχιστον, με το σχόλιο που έκανε ο κύριος Τσίπρας, ότι εμείς υποτίθεται και δεν βλέπουμε με ποιον τρόπο συνεργαζόμαστε σήμερα κάπως με τη Νέα Δημοκρατία για να πλήξουμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς το πλήγμα για τον ΣΥΡΙΖΑ ήρθε από τις εκλογές. Εγώ δεν μένω σε αυτό, ξαναλέω, γιατί ήμουν πάρα πολύ καθαρός και προσεκτικός στην τοποθέτησή μου πριν. Λέω ότι είναι ανάγκη για εμάς τουλάχιστον να ισχυροποιηθούμε ακόμα περισσότερο, να ορθώσουμε το ανάστημά μας με συγκεκριμένη πολιτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και το κλείνω εδώ αυτό. Έρχομαι στο ερώτημά σας. Για να είμαστε καθαροί, ζητήσαμε όντως τη δύναμη προεκλογικά για να μπορέσουμε να έχουμε ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας την επόμενη μέρα υπό συγκεκριμένες πολιτικές προϋποθέσεις. Ναι. Ο ελληνικός λαός ψήφισε. Το αποτέλεσμα των εκλογών, πρώτον, δεν είναι τέτοιο που να επιτρέπει να επιβάλλουμε διαφορετική ατζέντα από αυτή που εφάρμοσε η Νέα Δημοκρατία, για να είμαστε καθαροί. Αυτό λοιπόν έρχεται σε απόλυτη ταύτιση με αυτό που λέγαμε προεκλογικά, ότι εμείς δεν πρόκειται να συμφωνούμε σε πολιτικές με τις οποίες διαφωνούμε, να είμαστε απολύτως καθαροί. Συν το γεγονός ότι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έχει απαντήσει στο ερώτημα, για αυτόν το δίλημα είναι αυτοδυναμία, πάση, θυσία για τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, για να είμαι απόλυτα συγκεκριμένος, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο περιθώριο από τη δική μας πλευρά ως επιλογή καθαρή, σαφής και τη δική μας στρατηγική. Θα είμαστε στην αντιπολίτευση, ζητάμε να είμαστε ισχυροί και να διαμορφώσουμε τις συνθήκες να κυβερνήσει ξανά ο προοδευτικός χώρος μέσα από το ΠΑΣΟΚ τα επόμενα χρόνια.